Δυο χιλικά τα κόκκινα στοιχιώνουν το μυαλό μου. Μια κατακόκκινη βελούδινη φωτιά να προσπεράσω θα πρέπει, αν θέλω το καλό μου. Μα του έρωτα καρφώθηκε γερά η σαϊτιά. Διεκδικώ μονάχα ένα φιλί, αφού η αγάπη μου είναι καταδικασμένη. Είναι τα χείλη σου μια μόνιμη απειλή. Διεκδικώ μονάχα ένα φιλί, είναι τα χείλη σου μια μόνιμη απειλή. Διεκδικώ μονάχα ένα φιλί, διεκδικώ μονάχα ένα φιλί. Η κατοχή ήταν σκληρή, η πείνα θέριζε τον κοσμάκι, και από την άλλη η παραμικρή πράξη αντίστασης προξενούσε βαριά αντίπεινα. Χωριά ολόκληρα κάηκαν και οι κάτοικοί τους εκτελέστηκαν για παραδειγματισμό. Όλοι ανεξαιρέτως φίλου και ηλικίας, άντρες, γυναίκες, ακόμη και παιδιά στήθηκαν στον τοίχο. Κι όμως, αντί να υποχωρεί, θέργευε ο αγώνας για την ελευθερία. Γιατί οι σύντροφοι στο βουνό χρειάζονται τα όπλα που έχετε κρύψει στο Παρθεναγωγείο. Δεν είναι εύκολο να τα βγάλουμε. Πού πρέπει να τα παραδώσουμε? Για το πού θα σε ενημερώσω εγώ, την Κυριακή στην εκκλησία. Παίρνα κάποια στιγμή δίπλα μου και θα σου ψιθυρίσω το πού και πότε. Εντάξει, σύντροφε. Στο μαλακό σου κρεβατάκι για ένα ανόητο πείσμα. Και όχι μόνο το κρεβάτι, αλλά και αυτό που ποθείς περισσότερο. Το να έρχεται σε επαφή το σώμα σου, την καυτή μου σάρκα. Εσπούλα, κάνω μια χάρη. Τώρα που θα γυρίσεις στο δωμάτιό σου, άφησε το κυροπήγιο αναμένο δίπλα στις κουρτίνες. Μήπως την ώρα που κοιμάσαι συμβεί κανένα καλό. Άδικα μου είσαι θυμόζη, Μίμη. Άφησε με να σου εξηγήσω δύο πράγματα. Δεν θέλω να μου εξηγήσεις τίποτα. Βγες και κλείς την πόρτα. Και θα συνεχίσεις να κοιμάσαι σε αυτό το σκληρό καναπεδάκι. Το σκληρότερο από όλα είναι που σε παντρεύτηκα, Θεσπούλα. Φύγε. Μα... Φύγε! Θα αφήσω την πόρτα του δωματίου μας ξεκλείδωτη και θα με γυμνεί κάτω από τα σεντόνια. Αν και αυτό δεν σε δελεάσει, τότε... Σκέφτομαι, Σωτηράκι, ότι μετά το πάθος που έζησα με τη Ραχήλ παντρεύτηκα τη Δεσπούλα για να κάνω μια ήσυχη ζωή με μια γυναίκα χαμηλών τόνων. Νο. Τι κάνετε, ζωή? Ω, κατάλαβα. Εξαφανίζεται les débris d'un grand amour, τα απομεινάρια ενός μεγάλου έρωτα. Μεγάλος έρωτας. Αφήστε με, ματμαζέλ. Θέλω να βυθιστώ στη σιωπή μου. Με νου, πρέπει να μιλήσετε. Ρεαγισσέ, ζωή, αντιδράστε, φωνάξτε, ουρλιάξτε, ουρλέ, κλάψτε. Και αφού εκτονωθείτε, γυρίστε σελίδα, tournez la page και ξαναρχίστε τη ζωή σας. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι πιάστηκα κορόιδο. Ότι εξαπατήθηκα τόσο πολύ. Σε το λεγκοίσμ, ζωή. Και ο εγωισμός στις δύσκολες μέρες που ζούμε είναι ένα λούξ, μια πολυτέλεια. Πείτε μου τώρα αυτό που λέει ο κύριος διευθυντής. Ότι τα κορίτσια με χρειάζονται, ότι είμαι το πρότυπό τους. Pourquoi ce n'est pas vrai, δεν είναι αλήθεια? Σας πληροφορώ λοιπόν ότι οι μαθήτριές μου με έχουν ξεπεράσει κατά πολύ. Είναι πολύ πιο γενναίες από μένα. Ξέρετε τι ανακάλυψα? Ότι κάποια κορίτσια της έκτης
Γράφουν τις προκηρύξεις που κυκλοφορούν στην πόλη εναντίον των Γερμανών. Ω, mon Dieu! Δηλαδή κάποια από τα κορίτσια μας κατεβάσανε le drapeau τη σημαία. Σίγουρα. Ε, τότε τι περιμένουμε, ζωή. Αφού δεν μπορούμε να καθοδηγήσουμε εμείς τα κορίτσια και nous dirige. Ας μην κλαίμε πια για τον Ροντόλφ μας εξαπάτησε και nous a trahi ή τον Πασκαλής που πέθανε. Ας κάνουμε κάτι χρήσιμο. Liberté, égalité, fraternité. Αυτά, ματμαζέλ, τα συνθήματα της Γαλλικής Επανάστασης. Ω, επανάσταση να είναι και ό,τι να είναι. Allons enfants de la patrie, le lourd de gloire est arrivé. Θα μας ειδοποιήσει για το που και πότε. Ωστόσο, πρέπει να σκεφτούμε έναν τρόπο να βγάλουμε τα αμύγδαλα από το παρθεναγωγείο. Ωραία. Θα σκεφτώ κι εγώ κάτι, θα το συζητήσω και με τα κορίτσια. Αλλά μην ανησυχείς καθόλου, θα βρούμε τρόπο να φτάσουν τα αμύγδαλα στον προορισμό τους. Λοιπόν, πάω εγώ πρώτη να χωριστούμε και λες μετά. Φιλί. Έχεις τρελαθεί έτσι στα φανερά. Ναι, έτσι φανερά. Δεν καταλαβαίνεις. Θέλω παντού να το δείχνω ότι σ' αγαπάω. Παύλο, αν μας δει ο πατέρας σου να ερωτοτροπούμε στο παρθεναγωγείο, θα γίνει έξαλλος. Μη φοβάσαι. Και για σένα, από ό,τι κατάλαβα, δεν έχει καμία αντίρρηση. Τι έκανες, του μίλησες? Δεν το πιστεύω και τον έχω μετά στο μάθημα. Εγώ πώς θα τον αντικρίσω τώρα? Μου είπε ότι είσαι μικρή ακόμα. Ότι πρέπει πρώτα να αποφοιτήσεις. Αλλά εγώ που τον ξέρω καλά, ένιωσα ότι μέσα του χάρηκε. Σε συμπαθεί πολύ, Αλίκη. Αλίκη? Α, μπαμπά. Τι συμβαίνει, κύριε, μεταξά, πάλι την κόρη μου περιτριγυρνάς? Κύριε Δήμο, η Αλίκη είναι ο άνθρωπός μου. Σταμάτα, Παύλο. Είναι ολόκληρη η ζωή μου. Και πολύ σύντομα θα σας διεισδύσω στο έργο μου. Την εγκρίνει και ο πατέρας μου. Μακάρι. Μακάρι, παιδάκι μου, γιατί είσαι μια χαρά παιδί. Κομμουνίζεις βέβαια λίγο, αλλά αυτά μόλις πήξουν τα μυαλά σου θα φύγουν. Γεια μου! Είναι πολύ νωρίς ακόμα, μπαμπά. Αλικάκι, θα τα πούμε μετά. Αλήθεια λέει ότι ο πατέρας του σε εγκρίνει για νύφη του? Έτσι νομίζω, μπαμπά. Αχ, παιδάκι μου, θα γίνεις Αλίκη Μεταξά και θα έχεις και το δοξασμένο όνομα του εθνοπατέρα μας, Ιωάννη Μεταξά. Αχ, Παναγία μου, Θεός χωρέσει την ψυχούλα του. Από ό,τι φαίνεται πια, η μόνη λύση είναι η Αμερική. Νομίζω... Και είπε η Αλίκη να βρούμε έναν τρόπο να βγάλουμε έξω τα αμύγδαλα. Τι αμύγδαλα θα βγάλετε, Δεσποινίδες, και από πού? Από την αμυγδαλιά. Από την αμυγδαλιά. Μήπως να τεινάξετε για την αρθισμένη αμυγδαλιά, αφού δεν υπάρχουν αμυγδαλιές στο χτήμα? Τα ονειρευόμαστε, γιατί πεινάμε. Λίγα αμυγδαλά και δεν θα μας κακόπευταν. Τα κακόμοιρα. Λυπάμαι που τους δίνουμε τόσο μικρές μερίδες, αλλά υπάρχει δελτίο. Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Τη δική μου μπομπότα σήμερα το μεσημέρι θα τη μοιράσω σε εσάς τις δύο. Σας ευχαριστούμε, κύριε διευθυντά. Και να προσέχετε τη Λιλίκα. Από τη γειτονιά μου έχουν εξαφανιστεί τα σκυλιά και τα γατιά. Μόνο από τη γειτονιά σου. Στην Αθήνα, λέει, κάθε φορά που έχουν γιορτή, κάνουν τις γάτες γιουβέτσι. Αχ, και τα ποντίκια στο τέλος θα τρώει ο Κοσμάκης. Όπως την πολιορκία του Μεσολογγίου. Πότε έγινε η πολιορκία του Μεσολογγίου, Δεσποινίδες? Έχουμε μάθημα με τη Ματμαζέλ Κλέρ. Θα αργήσουμε. Έλατε εδώ, Δεσποινίδες! Πώς θα αργήσουν, αφού δεν έχει χτυπήσει ακόμη το κουδούνι? Η γυναίκα σου μιλάει με το κάθαρμα εκεί? Ναι. Η κυρία Μαρίκα είναι. Και από ό,τι βλέπω γελάει κιόλας. Η γυναίκα σου και η γυναίκα μου βρίσκουν διασκεδαστικό αυτό το καθήκη. Τι ξέρετε τη Μαρίκα, κύριε διευθυντά? Είναι πολύ κοινωνική. Ξέρω, λέει. Έχω αρχίσει το μάθημά μου. Αρχίζω που να είναι, πάω να ετοιμαστώ. Μα είναι δυνατόν να πιστεύει ο Μίμης ότι εγώ κοιτάζω άλλον άντρα? Ότι σε κορτάρει αυτός είναι γεγονός. Α, γιατί είσαι μια κούκλα. Ναι, είμαι κούκλα. Αλλά μια κούκλα πιστεί στον άντρα της. Μπροστά στο Μίμη μου εγώ δεν βάζω κανέναν. Κι ας είναι ο κύριος Πάγκαλος τόσο συμπαθής. Α, είναι και συμπαθής, τρομάρα σου. Ναι, ναι. Όλοι το ξέρουμε ότι τον άντρα σου τον έχεις κορώνα στο κεφάλι σου, Δεσπούλα μου. Συμπέφερε! Τι, συμπέφερε? Θα είμαστε για πάντα μαζί. Θα με στηρίζεις και θα σε στηρίζω. Άκουσα πριν τα παράλογα. Ακούω τώρα και αυτά τα παράλογα, αλλά αποτελειωθώ.
Έλα να σε φιλήσω, συμπεθεράκο μου. Πίσω! Και έρχονται και μαθήτριες. Για εξηγήσου τώρα, τι ήταν αυτά που είπες πριν? Δεν θα παντρέψει με τα παιδιά μας. Τι! Ο γιος σου μου είπε ότι τη θέλεις τη θηγατέρα μου για νύφη σου. Δεν λέω ότι δεν τη θέλω, αλλά έχει ένα μεγάλο ελάττωμα. Ποιο? Εσένα. Μη με προσβάλλεις, κύριε διευθυντά μου. Τώρα πια δεν είμαι ο παρακατιανός που δεν καταδεχόσαστε ούτε να το κοιτάξετε. Τώρα είμαι δημοτικός σύμβουλος. Γερμανοί σε κάνανε. Ναι, γιατί εκεί να γνωρίζουν τις αξίες. Συμπέθερε, έχω σοβαρές πιθανότητες να με κάνουν και νομάρχη. Ο Φον Έλσνιτς σχεδόν μου τυποσχέθηκε. Συγκινήθηκες? Πάρα πολύ. Μου έρχεται να τραβάνω τα κλάματα. Μήπως αντί για μάτσο, σε φωνάζει με Φον Μάτσο. Λες να μου δώσουν και τίτλο? Αν γίνει κάτι τέτοιο, τότε θα τους πείσω να σε κάνουν και σένα Φον Μεταξά. Φύγε, γιατί θα κάνω Φον και θα γίνω συμπεθεροκτών. Άρα θα γίνουμε συμπεθέρια. Συμπέθερε, ένα πράγμα πάντως υπόσχομαι. Όσο ψηλά και να ανέβω, θα μείνω πάντα σεμνός, απλός και καταδεκτικός. Φύγε! Πάντως, όταν θα πω τα ευχάριστα στη συμπεθέρα, εκείνη σίγουρα θα χαρεί. Γιατί η κυρία Δεσπούλα θα εκτιμήσει την κοινωνική μου άνοδο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μήπως θα τη χωρίσω να στη δώσω κιόλας. Οπωσδήποτε θα θέλει να γίνει σύζυγος Φων. Ένα, δύο, εν, δύο, τρία. Πατάω ένα κουμπί και βγαίνει μια χοντρή και λέει στα παιδάκια μίξ φαΐ. Πατάω κι άλλο ένα και βγαίνει μια βαρέλα και λέει στα παιδάκια μίξ σαρδέλα. Εσύ με το ρουλό που κλέβεις το χυλό και φτιάχνεις παπουτσάκια με φελό, θα πάω να το πω στον Έρυθρο Σταυρό πως είσαστε συνέτεροι κι οι δυο. Μα τι αστείο που είναι αυτό το τραγουδάκι, Δεσποινής Μαδρά. Αστείο, Αλικάκι μου. Αστείο, αλλά δυστυχώς περιγράφει μια θλιβερή πραγματικότητα. Αν σκεφτεί κανείς ότι υπάρχουν κάποιοι υπεύθυνοι που κλέβουν ακόμα και το συσίδιο των παιδιών. Και βέβαια το παιδικό ένστικτο το κατάλαβε αυτό και το έκανε τραγούδι. Μεταξύ μας εντάξει να το λέμε. Όχι όμως να το πούμε και στο συσίτιο που διοργανώνει το Δελιγιάννιο για τα φτωχά παιδιά της πόλης. Θα είναι μπροστά ο Δήμαρχος, η Δημοτική Σύμβουλη, οι Γερμανοί. Θα μπλέξουμε. Μάλιστα, κατάλαβα. Κάποιες λοιπόν φοβάστε το μπλέξιμο και κάποιες άλλες πάλι όχι. Μαμακούκα Γουροπούλου, Ουρανία, εσύ αλήθεια μου, είναι τελικάκι γιατί θέλω να σας πω. Τι έγινε πάλι, Δεσποινή Ζωή, τι κάναμε? Τίποτα δεν κάνατε, Αθανασία μου. Αντιθέτως ξέρω, ή μάλλον διαισθάνομαι, ότι κάνετε ηρωικά πράγματα. Τι εννοείτε? Εσένα, Λυκάκι μου, δεν σε είδα μαζί με τις τρεις όταν τις έπιασα επ' αυτό φόρο με τις προκηρύξεις. Αλλά είμαι σίγουρη ότι ξέρεις και βοηθάς, έτσι δεν είναι? Τι λέει η κορίτσια η Δεσποινής Μαδρά? Μας είχε πιάσει ένα βράδυ που φεύγουμε από το κελάρι και είδε τις προκηρύξεις που κρύβαμε μέσα στις ζακέτες μας. Ξέρω, Αλίκη μου. Ξέρω και πραγματικά ελπίζω να συνεχίσετε αυτόν τον αγώνα εναντίον των κατακτητών μας. Και πιστέψτε με ότι νιώθω πολύ άσχημα που τα προσωπικά μου προβλήματα με έκαναν να ξεχάσω το σημαντικότερο πρόβλημά μας, που είναι η απόκτηση της ελευθερίας μας. Ω, εδώ είσαστε! Βουλιογαδέτα Γλή, τους μιλήσατε? Μόλις τώρα. Κι εγώ θέλω να συμμετάσχω στο πεπαχτισίπε στην ομάδα σας. Το βρήκα. Θα γράφω τις προκηρύξεις στα γαλλικά. Ο Φρόνσε. Ποιο σιγά, Μαρκαζέλ? Ο Φρόνσε. Στα γαλλικά? Και ποιο σας διαβάζει στα γαλλικά? Όλο και κάποιο Γάλλο θα περάσει από τη μικρή μας πόλη. Να μην τον οργανώσουμε. Κουλονγκάζα. Σωστά. Και εκτός από αυτό, κορίτσια, μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα ακόμα για τον αγώνα μας. Εμείς ήδη έχουμε βρει έναν τρόπο. Τι? Να τους πούμε για τα αμύγδαλα. Γιατί άραγε η Δεσποινής Μαδρά κράτησε την Παρακατιανή και τις υπόλοιπες? Βρε Λουκία, είπαμε το Παρακατιανή τέλος. Τώρα είμαστε όλες συναγωνίστριες. Σωστά. Ξεχάστηκα. Συναγωνίστριες άκουσα, κορίτσια. Σε τι συναγωνιζόσαστε?